Ευρία αναφορά στο Κυπριακό ενσωματώθηκε στο μανιφέστο που εξήγηλε εν όψη των εκλογών της 14ης Μαΐου το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Περισσότερα θα μας μεταφέρει ο αρχισυντάκτης του Αντένα, ο Κυριάκος Πομιλωρίδης. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θεσσαλία, την αναγνώριση του ψευδοκράτους σε δύο προτεραιότητα το κόμμα του Ερτογάν στο προεκλογικό μανιφέστο που κυκλοφόρησε εν όψη των εκλογών τη 14η Μαΐου. Σύμφωνα με την Κύπρο, στο μανιφέστο αναφέρεται ότι το ΑΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για την αναγνώριση τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου. Υπεραφιστήκαμε, σημειώνεται, την επίτευξη μια δίκαιη και μόνιμη λύση στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί, την κατοχήρωση τη κυριαρχική ισότητα και του ισότιμου διεθνού καθεστώτο που είναι κεκτημένο δικαίωμα του τουρκοκυπριακού κατά την έκφραση του λαού. Είπαμε ότι δεν θα τύχει ξανά διαπραγμάτευση στο μοντέλο λύση ομοσπονδία μετά την χωρί αποτέλεσμα κατάληξη διάσκεψη για την Κύπρο που ιδρώθηκε στο Κραμ Μοντανά το 2017, λόγω, όπω σημειώνεται, τη αδιάλαχτη στάση τη ελληνοκυπριακή πλευρά. Υποστηρίξαμε, σημειώνει παράλληλα, ενεργά την προσέγγιση τη λύση των δύο κρατών στη βάση τη κυριαρχική ισότητα. Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά τόσο στην έκκληση Ερτοάν από το βήμα τη 27η Συνόδου τη Γενική Ελεύση των Εθνών στι 22 περασμένου Σεπτεμβρίου προ τη Διεθνή Κοινότητα να αναγνωρίσει επισήμω την ούτω καλούμενη τουρκική δημοκρατία Βορειο Κύπρου, όσο και στην αποδοχή του ψευδοκράτου ω μέλο παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Στο προεκλογικό μανιφέστο του κόμματο Ερτογάν κομπάζει παράλληλα τόσο για τον πολλαπλασιασμό των αντιπροσωπιών του ψευδοκράτου στο εξωτερικό, όσο και για το άνοιγμα τη περίκληση τη πόλη των Βαρουσίων μετά από 46 χρόνια. Κατά τα άλλα, το ΑΚΕΠΕ θα υποστηρίξει, όπω σημαίνεται, προσπάθειε όπω η Πρωτοβουλία Ειρήνη σε Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό τη μετατροπή τη περιοχή σε λίμνη ειρήνη και ευημερία. Είναι προφανέ θυσία ότι η διπλωματία των σεισμών αλλά και οι διακηρύξει για βελτίωση του κλίματος στα λειτουργικά, παρά τις προσδοκίες της Λευκωσίας, δεν αγγίζουν ή δεν έφυγαν να αγγίζουν το Κυπριακό και τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Κυρία Κοπομιλωδή, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες.